Οι κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ μετρούν τις πληγές τους. Μαζεύουν μέσα από τα συντρίμμια ό,τι απέμεινε από τους κόπους μιας ζωής και φεύγουν αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Δεκάδες νεκροί, μεταξύ των οποίων και άμαχοι, τραυματίες και βαριές υλικές απώλειες στις τάξεις των δύο στρατευμάτων. Το Αζερβαϊτζάν κήρυξε μερική επιστράτευση και επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές του Πακού, στον απόϊχο της γενικής επιστράτευσης που ανακοίνωσε η Αρμενία. Το Αρτσάχ, μετά την ευνηδιαστική χθεσινή επίθεση των Αζέρων, απόλεσε εδάφη, τα οποία ωστόσο κατάφερε να ελέγξει ξανά σήμερα μετά από συντονισμένη αντεπίθεση. Ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν ελοχεύει. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών μπορούν να πυροδοτήσουν μια σύγκρουση άνευ προηγουμένου, προειδοποιούν οι πολιτικοί αναλυτές, υπογραμμίζοντας τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και εξωτερικών δυνάμεων στον Νότιο Κάυκασο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία καλούν σε άμεση παύση των εχθροπραξιών, την ώρα που η Αρμενία καταγγέλει τουρκικό δάχτυλο. Ζέρτς παχελού Τουρκιαίν հնարավոր բոլոր միջամտություններից. Drones τουρκικής παραγωγής, F-16 και ελικόπτερα της Άγκυρας πρωταγωνιστούν στις επιθέσεις των Αζέρων κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με όσα καταγγέλει το Ερεβάν. Τουρκία, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Η Άγκυρα δεν δίστασε μάλιστα, σύμφωνα με την Αρμενία, να μεταφέρει 4.000 περίπου Σύρους τζιχαντιστές μισθοφόρους στο Αζερβαϊτζάν, όπως έπραξε και στην Λιβύη, εναντί αδράς αμοιβής, κάτι που ανισχύει, αποδεικνύει ότι η επίθεση είχε προετοιμαστεί από κοινού και προπολού. Και ενώ τα βλέμματα στρέφονται εκ νέου στην επιδεκαετίες ταραχώδη περιοχή του Νότιου Καυκάσου, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τις εξελίξεις θα καθορίσουν εμπολείς οι ξένες δυνάμεις και ειδικότερα η Ρωσία, η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και το Ιράν.